Χαίρετε, χαίρετε, καλό σας βρίσκω μετά από 2 εβδομάδες. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, υγεία και χαρά σε όλους σας. Και σήμερα στην καρδιά της Άνοιξης φιλοξενούμε μια ιδιαίτερα αγαπημένη φωνή και γλυκύτατη κοπέλα, τη Βάσια Ζήλου. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, καλώς ήρθες Βάσια μου. Εγώ καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε αυτόν τον θαυμάσιο χώρο με την τόσο θετική ενέργεια. Να είσαι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι κοντά σας. Να πούμε ότι σήμερα πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, στον ήχο είναι η αγαπημένη μας η Βασιλεία Υπερόγλου. Και στα... Την έχετε δείξει τη Βασιλεία που είναι τόσο όμορφη κοπέλα? Καλή, η Βασιλεία έχει εκπομπή και κοινό. Δεν είναι εκατομμυρίων. Μόνο αφανής ο ήρωας από πίσω. Εκατομμυρίων ακροατών. Η Βασιλεία είναι στάρ τώρα, δεν είναι? Εντάξει. Λοιπόν, ακούσαμε Βάσια μου ένα καταπληκτικό τραγούδι. Είναι του Γιώργου του Χατζινάσιου. Είναι το πρώτο σου? Είναι το πρώτο μου. Ξέρεις, όταν ξεκίνησα, για να μην μου κάνεις την ερώτηση, να σου το πω εγώ. Να λοιπόν μου τα πεις. Όταν λοιπόν ξεκίνησα να τραγουδάω, εγώ ξεκίνησα με την ορχήστρα της ΕΡΤ, τη μεγάλη ορχήστρα της ΕΡΤ. Έδωσα δηλαδή εξετάσεις για να γίνω τραγουδιστρία. Λοιπόν, τότε δίνανε εξετάσεις. Βεβαίως, βεβαίως. Και ήταν ο Κώστας ο Κλάβας, ο Γιώργος ο Μουζάκης, ο Κώστας ο Καπνίσης. Μεγάλα ονόματα. Πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Λοιπόν, βέβαια ακόμα σχολείο, έτσι, στο γυμνάσιο. Με τα βιβλία έφευγα από το σχολείο και πήγαινα στην ΕΡΤ επάνω. Λοιπόν, εκεί γνώρισα μέσα στους μουσικούς κάποιον μουσικό που μου λέει: Βάσια, ο Γιώργος Χατζινάσιος ζητάει μία τραγουδίστρια για ένα θεατρικό έργο του Δημήτρη Κολάτου που θα ονομάζεται «Ένας Έλληνας σήμερα». Θα είναι μία αναφορά στην ιστορία, δηλαδή, της Ελλάδας από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Και θέλουν μία φωνή να τραγουδήσει κάποια τραγούδια μέσα στο θέατρο. Βέβαια, όχι για να παρουσιαστώ στο θέατρο, μόνο δισκογραφία. Δεν ξέρω αν θυμάσαι την εποχή εκείνη, ήταν εκεί γύρω αρχές του 80. Ο Δημήτρης Σοκολάτος εμφάνιζε και κάποια γυμνά. Ναι, τότε. Που είχε γίνει άλλο. Είχε γίνει άλλο και τότε, κάποια σκάνδαλα. Μπράβο, ναι. εκεί, σε αυτό το έργο ήταν. Λοιπόν, και πάω στο Χατζινάσιο, με ακούει και με ήθελε πάρα πολύ και μπήκα στο στούντιο και έγραψα αυτό το τραγούδι που είναι επίση Σαπφού. Η στίχη είναι Σαπφού. Σαπφού. Εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό κομμάτι, εκεί ξεκίνησε βέβαια. Και αυτό ήταν το εφαλτήριο της καριέρας. Ναι, με τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ. Και μετά? Μετά μου λένε, ξέρεις Βασούλα, να σου πω βέβαια και το Βάσια, μου το έδωσε, ο νονός μου ήταν ο Γιώργος ο Μουζάκης. Λέει, βρε παιδί μου, δεν είναι Βασιλική Ζήλου. Δυσύλλαβο λέει το. Λοιπόν, Βάσια λέει στα ρώσικα είναι ο Βασίλης. Άρα λέει Βάσια. Βάσια Ζήλου. Καλλιτεχνικότατο. Καλλιτεχνικότατο. Είναι το κανονικό. Το επώνυμό μου είναι κανονικά, έτσι το δικό μου. Λοιπόν, και πάλι κάποια στιγμή η επόμενη συνεργασία μου ήταν μαζί με τον Κώστα του Χατζή. Α, πολύ έτσι, ενδιαφέρουσα. Μέσα στη ραδιοφωνία. Ναι. Ξέρετε, τότε υπήρχε αυτή η υποστήριξη των τραγουδιστών. Πάλι λέει, ζητάνε μια ακρόαση, ζητάει ο Κώστας ο Χατζής. Και πήγαινε. Πάω κι εγώ στο Σκορπιό. Ήταν μετά το ρεσιτάλ με τη Μαρινέλα. Και είμαστε δεν ξέρω πόσα άτομα στη σειρά. Με άκουσε. Για ακρόαση. Με ακρόαση, με άκουσε και μου λέει αυτά. Εσένα θέλω. Δούλεψα λοιπόν ένα χρόνο με τον. Τι τραγούδια έλεγε με τον Χατζή? Δικά του. Δικά του και πολύ αυστηρά και με τον ντύσιμο και δεν σου λέω τίποτα. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ και τέτοια. Όλα, όλα, όλα. Ναι, στη αυτά, μικρή πλατεία. Στη μικρή πλατεία, ναι, ναι. Αλλά πάρα πολύ ωραία, εντάξει, πολύ ωραίες στιγμές. Ήταν μεγάλο ναι. σχολείο. Μεγάλο σχολείο ο Κώστας Χατζής. Και στο τραγούδι. Να σε κοιτάει, δηλαδή. Και μεγάλη μου τιμή τότε, ειδικά, μην ξεχνάς τα πρώτα μου χρόνια, να κάθε τώρα με την κιθάρα και να με κοιτάει στα μάτια. Και με πρόβες, πώς θα το τραγουδήσω, ξέρεις. Άκουγα όμως, ξέρεις, είναι μεγάλη επιτυχία να ακούς. Μοναδικός ερμηνευτής ο Χατζής. Όχι, και μόνο αυτό, να ξέρεις να ακούς, να δέχεσαι. Όχι ότι τα ξέρεις όλα.
πολύ μεγάλος ο δάσκαλος. Αυτά. Και αυτά. Εντάξει, δεν είναι και αυτά. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα, αλλά πριν να συνεχίσουμε, να βάλουμε ένα τραγούδι. Λοιπόν, τι θα βάλουμε? Να βάλουμε ένα τραγούδι. Τώρα θα τα βάλουμε λίγο σκόρπια. Και με τη σειρά, βέβαια, και λίγο σκόρπια. Θα βάλουμε από ένα CD την άσπρη γραμμή του Ανακρέωτα του Παπαγεωργίου, ο οποίος δυστυχώς δεν βρίσκεται πια κοντά μας. Έφυγε πάρα πολύ νέος από τη ζωή. Ήταν παραγωγός της ΕΡΤ στο τρίτο πρόγραμμα. Σε ποίηση και σε στίχους της Κοστούλας Μητροπούλου. Είναι τα χαμένα χρόνια. Τα χαμένα χρόνια, λοιπόν, να τα ακούσουμε. Φιά πάντα με τη Βάσια Ζήλου σήμερα, Σάββατο 25 Απριλίου, και αφού ακούσαμε, τώρα ποιο τραγούδι ακούσαμε? Του Ανακρέωτα Παπαγεωργίου. Ναι, σε στίχους της Κοστούλας Μητροπούλου. Αυτό το τραγούδι ήταν, ανήκε σε κάποιο δίσκο? Ναι, σε κάποιο δίσκο που λέγεται Άσπρη Γραμμή. Αλλά ήταν μια... είχαμε κάνει... σύμπραξη. Όχι ούτε σύμπραξη. Είχαμε μαζέψει κάποια κομμάτια του Ανακρέωτα με την Κοστούλα, γιατί οι δύο αυτοί άνθρωποι είχαν συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια μαζί, τόσο και στο θέατρο και στη δισκογραφία, και μαζέψαμε κάποια καλά κομμάτια αυτό, από τη συνεργασία αυτή, και τα βάλαμε σε ένα δίσκο που λέγεται Άσπρη Γραμμή. Δυστυχώς όμως λείπουν και οι δύο πια από κοντά μας. Ναι, αλλά βλέπεις, αυτοί οι άνθρωποι αφήσαν, ας πούμε, ένα σημαντικό έργο πίσω τους. Σίγουρα. Ναι, και η Μητροπούλου. Και η Μητροπούλου, μεγάλη, πολύ καλή. Εσύ, λοιπόν, μετά το Χατζή, νομίζω ότι άνοιξες πανιά για το χώρο του παιδικού τραγουδιού. Άνοιξα και πανιά, ναι. Γνώρισα καταρχήν το Σάκη τον Τζιλίκη, το συνθέτη, ο οποίος μου πρότεινε να κάνουμε ένα δίσκο, τότε βινήλιο, έτσι, FCD, το Φραουλί Φραουλό. Μάλιστα. Αυτό ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 80, εκεί, 79-80. Το τραγούδι αυτό, το Φραουλί Φραουλό, με την παιδική χοροδία, εκπροσώπησε την Ελλάδα στη UNICEF. Ταυτόχρονα όμως, την εποχή εκείνη, και ο Γιώργος ο Χατζηνάσιος, από ένα θεατρικό παιδικό έργο, το Μαγικό Σπίτι του Τάκη Τσίμπου, μου έδωσε ένα τραγούδι, την Πεταλούδα, το οποίο είναι θαυμάσιο και θα ήθελα πάρα πολύ να το ακούσουμε, να τα αφιερώσουμε σε όλα τα παιδάκια. Να τα ακούσουμε, όχι μόνο στα παιδάκια, και στους μεγάλους, ναι, που είναι παιδάκια. Λοιπόν, πρώτα το Φραουλί Φραουλό, και μετά να ακούσουμε και την Πεταλούδα του Γιώργου του Χατζηνάσιου. Να τα ακούσουμε, λοιπόν. Και θα σας πω και παραπέρα. Πώς σας φάνηκε? Λοιπόν, αυτά ήτανε... Για μεγάλους. Καταπληκτικά τραγουδάκια, και θα πρέπει να πούμε ότι εδώ τα κορίτσια, η Χαρούλα και η Άννα Μαρία, μεγαλώσανε με αυτά και κατασυγκινηθήκανε. Και εγώ έχω συγκινηθεί, δεν το περίμενα. Ναι, και μου φαίνεται. Είναι κάτι φίλοι μου που μου λένε, βρε Βάσια, έχεις μεγαλώσει μια γενιά. Δεν... με τα τραγούδια σου. Να σου πω κάτι. Ξεκίνησα, μωρέ, πολύ μικρή, εντάξει. Δεν είναι μόνο ότι έχεις και παιδική ψυχή που φαίνεται στην ερμηνεία των τραγουδιών αυτών. Αν μη τι άλλο, έχω μια θετική ενέργεια επάνω μου. Δεν θέλω κακίες και μικρότητες. Για πες μου, λοιπόν, για την πορεία αυτού του Φραουλί Φραουλό και της... Λοιπόν, με το Φραουλί Φραουλό και με το δίσκο αυτό του Γιώργου Χατζηνάσιου που ακούσαμε, την Πεταλούδα, ήταν ο Γιάννης, ο... τέλος πάντων, θα θυμηθώ, μου έγινε μία πρόταση να πάρω μέρος σε ένα θεατρικό έργο, τον Μικρό Πρίγκιπα, του Αντουάν Εξπερί. Το γνωστό, το Αντουάν Εξπερί. Εκεί έκανα την αλήθεια. Δεν έπαιζα με την έννοια ως ηθοποιός, ήταν λίγο ηθοποιία και πιο πολύ τραγούδι. Εκεί λοιπόν στο θέατρο, επειδή είχα πάρα πολύ μεγάλη επίκληση με τα παιδιά, μ' αγαπούσανε πολύ, έρχονταν από κάτω να με αγγίξουν, να δουν αν είμαι αληθινή ή όχι. Τι φορούσες, Βάσια? Ήμουνα ένα λιτάκι με τζινάκια, με καρό πουκαμισάκια, με καμιά τραγιάσκα. Πολύ πλάκα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ένα μεσημέρι, γιατί ήταν Σάββατο και Κυριακή, μεσημέρια, ήρθε ο Πιλάβιος, ο Νίκος Πιλάβιος, παραγωγός του παιδικού τμήματος της ΕΡΤ. Με την κόρη του είδα το θαυμασμό και την αγάπη και της κόρης του να κάνει σαν τρελή για μένα. Και ξαφνικά μου λέει, θα ήθελα, κυρία Ζήλου, να σας μιλήσω στο τέλος του ΕΡΤ. Πάω λοιπόν, μου λέει, θα ήθελα να έρθετε στην ΕΡΤ να σας κάνουμε ένα δοκιμαστικό, έναν πιλότο για την τηλεόραση. Είναι μία εκπομπή που ονομάζεται, θα ονομάζεται «Δύο κουκιά και δύο ρεβίθια». Είναι μελοποιημένα παραμύθια από όλο τον κόσμο, σε μουσική του Σταμάτη του Κραουνάκη.
και της Λίνας Νικολακοπούλου. Σε απόδοση, Λίνα, ξέρεις, και σαν στίχο και σαν διάλογο και σαν πεζό. Και πήγα στην ΕΡΤ, είδα τον πρωτοεμφανιζόμενο τότε στα μάτια, Κραουνάκη και την ανερχόμενη Λίνα Νικολακοπούλου. Μιλάμε για ποια χρονιά αυτό? Εκεί όλα μέσα στη δεκαετία του 80. Και έτσι ξεκίνησε, 1,5 περίπου με 2 χρόνια, κοντά μαζί με τη Μάγια τη Μέλισσα, η άλλη εκπομπή. Κάποια στιγμή την πέρασε σε ακροαματικότητα τα 2 κουκιά και 2 ρεβίθια, γιατί ήμουνα μια φορά την εβδομάδα μέσα στα σπίτια των παιδιών και κάποια στιγμή όταν δούλευα, γιατί ταυτόχρονα δούλευα βέβαια και σε ένα νυχτερινό κέντρο, γιατί πρέπει να ζήσω, εντάξει. Και τότε ερχόντουσαν οι γονείς και μόλις με γνωρίζαν, μου λέγανε: «Καλά, εμείς δεν βάζουμε μόνο τα παιδιά μας, εμείς καθόμαστε και εμείς και παρακολουθούμε τα παραμύθια». Έτσι δηλαδή, μέσα αυτή τη δεκαετία του 80, θέλω να πω ότι είχα ασχοληθεί αρκετά με το παιδικό τραγούδι. Και σου πήγαινε ωραία. Και μου πήγαινε πάρα πολύ, ναι, γιατί αγαπώ τα παιδιά. Πολύ. Πριν να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, να ακούσουμε και κάτι ακόμα από τα... Από τα παιδικά θέλεις? Ναι, θέλω. Ωραία. Βασιλεία, ναι. Βάλε όποιο θέλεις, αγάπη μου. Από τα παιδικά. Από τα παιδικά. Ναι. Νομίζω ότι όλοι τα δέχονται με χαρά. Δηλαδή... Ξέρεις, η μουσική δεν είναι χαζοχαρούμενα, ρε παιδί μου. Δεν απευθύνονται σε... Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να είσαι αληθινό. Αλλά ξέρεις, ήταν ξεχωριστά κομμάτια αυτά που μεγαλώσανε μαζί τους γενιές. Καταρχήν και το Φραουλί Φραουλό είχε επιμεληθεί ο Γιάννης ο Καλαμίτσης, δηλαδή δεν ήταν τυχαία. Ήταν μέσα στο Ντάκι Τσίμπο, συμμετείχε η Τάνια Τσανακλίδου, ο Κούτρας. Συγγνώμη, δεν ήταν τυχαίες δουλειές. Πάμε. Για να ακούσουμε. Ακούσαμε λοιπόν το Σάκη τον Τζιλίκη τώρα. Ναι, από το Φραουλί Φραουλό. Πάντα. Και τα τραγούδια πραγματικά βάσια τα απολαύσαμε, τα χαρήκαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Με την καρδιά μας. Αλλά θέλω να δώσουμε το λόγο στη Βασιλεία μας για να μας πει μερικά μηνύματα των ακροατών. Πολύ ωραία. Και φυσικά ο φίλος μας εδώ από το κάτω Αλγέρι, έτσι ονομάζεται, ο Πάνος Αλγέρης, λέγεται: «Κυρία Ζήλου, τώρα που τραγουδάτε?» Δεν τραγουδάω κάπου σταθερά, απλά κάνω κάποιες εμφανίσεις, κάποιες συναυλίες. Για πες μας μια λοιπόν, και ρωτήσατε. Τώρα μια και ρωτήσατε, θα το λέγαμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, στις 20 του Μάη θα είμαι, επειδή είμαι νέος Μυρνιώτισσα βέβαια, γέννημα Θρέμα, θα εμφανιστώ στο Γαλαξία της Νέας Μύρνης, στο πολιτιστικό κέντρο, που θα έχω ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Σταύρο τον Κουγιουμτζή και στον Απόστολο Καλδάρα. Θα μας πεις τώρα τι... Θα σας τα πω αυτό, ναι. Στις 13 Μαΐου όμως, μία εβδομάδα πριν από τη δική μου συναυλία, θα συμμετέχω με τον Στέφανο τον Δεκεριάν, έναν Αρμένιο συνθέτη, γιατί η Νέα Σμύρνη φέτος γιορτάζει τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία, να το τονίσουμε αυτό, τη γενοκτονία των Αρμενέων. Και θα πάρω μέρος με κάποια τραγούδια. Χρόνια. Ναι, βέβαια εκεί θα ακουστούν τραγούδια από όλο τον κόσμο που έχουν τραγουδήσει και Αρμένοι τραγουδιστές, όπως ας πούμε Ασναβού. Ναι. Ο πιο γνωστός από τους. Ναι, ναι. Και θα τραγουδήσω κάποια τραγούδια σαν φιλική συμμετοχή. Πότε θα γίνει αυτό? 13 Μαΐου είναι με τον Στέφανο τον Δεκεριάν και 20 Μαΐου είναι η δική μου συναυλία στο Γαλαξία, στον πολιτιστικό χώρο, μέσα στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Και τα δύο θα γίνουν στον ίδιο χώρο. Στον ίδιο χώρο, ναι. Ωραία. Τι ώρα θα γίνουν? 8 η ώρα. Ακριβώς ξεκινάει η εκδήλωση και 10 η ώρα τελειώνει. Ωραία. Τώρα θέλω να ακούσουμε που λέγαμε πριν για ένα ιδιαίτερο τραγούδι που έχεις πει σε στίχους της Μαρίας Πολυδούρη. Ναι, είναι το «Γιατί σ' αγάπησα» σε μουσική του Γιώργου του Αρκωμάνη. Μάλιστα και φέτος συμπληρώνονται 85 χρόνια από τον θάνατο της Μαρίας Πολυδούρη. Της Πολυδούρη, ναι. Μια εξαιρετικά ευαίσθητη ποιήτρια. Εξαιρετική, χαρισματική, που είχε πολύ μεγάλη δύναμη και μεγάλη αφοσίωση στην ποιησή της. Και αν είχε ζήσει, γιατί πέθανε στα 28 της χρόνια, ναι. Θα είχε δώσει πάρα πολλά. Ναι, απλά την ξέρουμε περισσότερο από τη σχέση που είχε με τον Καριωτάκη, αλλά... Ήτανε εξίσου δυνατή ποιήτρια. Δεν το συζητώ. Πολύ καλή. Να τα ακούσουμε λοιπόν. Ναι. Ακούσαμε λοιπόν στίχους της Μαρίας Πολυδούρη, τραγουδημένους από τη Βάσια Ζήλου, σε μουσική
του Γιώργου του Αρκωμάνη, και να μην και παράληψη βέβαια, να πω ότι η δεύτερη φωνή ήταν του Αλέξανδρου Χατζή, γιατί είχε και εκείνος μια συμμετοχή μέσα στο CD αυτό. Πολύ ωραία η ερμηνεία. Άλλους ποιητές μελοποιημένους έχεις τραγουδήσει, Βάσια? Όχι. Μόνο την Πολυδούρη. Ναι, μόνο την Πολυδούρη. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι είχε, θα πούμε αυτά τη δεύτερη ώρα, τις εξαιρετικές συνεργασίες που είχε με τους μεγάλους Κουγιουμτζή. Α, καλά, ναι, μέσα σε αυτή τη δεκαετία του 80-90, γιατί ναι, το 90 περίπου πέθανε ο... Και Απόστολο Καλδάρα, ναι. Αλλά αυτά θα τα πούμε μετά αφού πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα. Ωραία. Να ακούσουμε λοιπόν από ποιο, Βασιλεία μου, ποιο έχεις να βάλουμε? Το «Με εισιτήριο άκυρο». Πολύ ωραία. «Με εισιτήριο άκυρο», πάμε για διαφημίσεις. «Άκυρο» είναι του Νίκου Πιτουλόγλου με στίχους του Νίκου Καρύμπα. Και σε λίγο πάλι μαζί. Ξανά μαζί σας με τη Βάσια Ζήλου, την αγαπημένη φωνή και τη γλυκίδα την παρουσία. Mm-hmm. Λοιπόν, ακούσαμε ένα έτσι ιδιαίτερα ροκ τραγούδι. Ναι, το «Σπασμένη Άγκυρα», σε μουσική του Νίκου Πιτουλόγλου και στίχους Νίκου Καρυμπά. Ναι, ένα ροκ. Εσύ κάνουμε και τη διαφορά έτσι λίγο. Να κάνεις τη διαφορά, γιατί από ό,τι ξέρω, Βάσια, τραγουδάς από παιδικά μέχρι Ατίκ και Χερόπουλο. Ατίκ, Χερόπουλο, Γιαννίδη, λαϊκά. Εντάξει, μέχρι νοσορίου βέβαια, έτσι, έχουμε και τα ωριά μας. Μπορούμε όλοι οι καλλιτέχνες να λέμε όλα τα είδη της μουσικής τόσο καλά. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι είσαι νεοσμυρνιώτησα χρόνια. Γέννημα Θρέμα. Γέννημα Θρέμα, και γίνονται πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ναι, εκτός από το χειμώνα που έχουμε τον Γαλαξία, ναι, γίνονται αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με πολύ σημαντικούς τραγουδιστές και συνθέτες και πολλά αφιερώματα, γιατί φέτος η Νέα Σμύρνη γιορτάζει τα 100 χρόνια, όπως είπα, και των Αρμενίων, τη γενοκτονία. Γίνεται και, όπως θα ξέρετε και από τα μίντια που έχουμε γίνει ένας χαμός, 2 Μαΐου, ημέρα Σάββατο, στην πλατεία, ανοιχτός ο χώρος, ελεύθερη είσοδος βέβαια, θα εμφανιστεί ο Σάκης Ρουβάς με το άξιον εστί του Μίκη Θοδωράκη. Με την ορχήστρα, ποια ορχήστρα? Νομίζω είναι του Θεοχαρίδης, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Πώς σου φαίνεται αυτή έτσι η εκδοχή να τραγουδήσει ο Ρουβάς το αξιονιστή? Εμένα δεν μου πέφτει λόγος, εφόσον το έχει επιτρέψει ο ίδιος ο δημιουργός. Θέλω να έχω θετική άποψη, δηλαδή μέχρι να ακούσω το Σάκη. Είσαι ανοιχτή, θέλω, δηλαδή. Είμαι ανοιχτή βέβαια, γιατί εντάξει, μπορεί να θέλει ο άνθρωπος να κάνει και μια στροφή στην καριέρα του. Τώρα εντάξει, βέβαια τραγουδάει τιμητικά από ό,τι ξέρω για τα 90 χρόνια του Μίκη Θοδωράκη. Αλλά ο Θοδωράκης είπε ότι από τη στιγμή που το έργο ενός συνθέτη, ενός δημιουργού φεύγει από εκείνον και φεύγει και κατεβαίνει στο κοινό, ο κόσμος αυτός είναι που θα αποφασίσει αν θα μείνει ή αν θα είναι στα ζήτητα. Αφού λοιπόν ο Θοδωράκης συμφώνησε, εγώ γιατί να μην συμφωνήσω? Ας τον ακούσουμε και θα δούμε, θα έχουμε μετά. Περιμένουμε. Μπορούμε όμως να κάνει και την έκπληξη, έτσι, δεν αποκλείεται. Να έχει το παιδί πραγματικά δουλέψει πολύ καλά. Ναι, πάνω ποιος ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Καλή επιτυχία να έχει ο άνθρωπος. Καλή επιτυχία να έχει ο άνθρωπος, βέβαια. Μέσα από την καλιά. Βάσια, είχες δουλέψει εσύ για αρκετό χρονικό διάστημα και στο περιβόλι του Ουρανού, που είναι ένα μαγαζί που έχει αφήσει ιστορία. Βέβαια, έχει εμφανιστεί εκεί Ξαρχάκος, Θεοδωράκης, Μπιθικότσης, πολύ μεγάλη. Για πες μου, πώς ξεκίνησες εκεί? Λοιπόν, όταν συνεργάστηκα με τον Γιώργο τον Χατζινάσιο, αποφάσισε ο Γιώργος να κάνουμε κάποιες συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Και ένας από τους συνεργάτες του Γιώργου ήταν και ο Νίκος ο Δημητράτος. Ο φοβερός αυτός τραγουδιστής. Και καλός ηθοποιός. Ακαταπληκτικός, του Κουν. Και κάποια στιγμή του άρεσα του Νίκου και από την συνεργασία και σαν φωνή και μου πρότεινε να δουλέψω στο περιβόλι του Ουρανού. Εγώ βέβαια μέχρι τότε δεν είχα τραγουδήσει τραγούδι. Και όταν μπήκα στο μαγαζί και άρχισαν οι πρόβες, κατάλαβα ότι εκτός ότι θα κρατούσα το πρώτο μέρος του προγράμματος με πιο έντεχνο,
Άρχισα λοιπόν μετά από λίγο να μπαίνω και στα πιο βαθιά, δηλαδή στα λαϊκά και στα ρεμπέτικα. Τραγούδησες και ρεμπέτικο. Ναι, κόντεψα βέβαια να πάθω συγκοπή, όχι από τίποτα άλλο. Όχι, όχι, να σας πω από τίποτα άλλο. Γιατί είναι αυτό που τώρα που λέμε και με το Σάκη. Δηλαδή, φοβόμουνα. Φοβήθηκα, είχα. Φοβόμουνα να τραγουδήσω. Λοιπόν, είχα μια ανασφάλεια. Και μου είπε ο Νίκος, ο Δημητράτος, ότι μη φοβάσαι, δεν πρόκειται να σε βάλω ξαφνικά να τραγουδήσεις βαρύ λαϊκό. Και θυμάμαι ότι ξεκίνησα σιγά σιγά να τραγουδάω έτσι κάποια ελαφρά πιο κομμάτια του Μανώλη του Χιώτη. Είσαι εσύ η αιτία που υποφέρω και κάτι τέτοια. Και σιγά σιγά, βέβαια με τον Νίκο στο Περιβόλι του Ουρανού μείναμε 5 χρόνια. 5 χρόνια. 5 χρόνια, 5 χρόνια συνέχεια. Αλλά εκεί ήθελα να πω ότι η σπουδή δίπλα στον Νίκο ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί εκεί ακούγοντάς τον και εκείνος μου έλεγε κάποια πράγματα και κάποιες τεχνικές, λίγο χρόνο με έβαζε και λίγο πιο βαθιά και λίγο πιο βαθιά και λίγο πιο βαθιά και έφτασα. Αυτή τη στιγμή να τραγουδάω και λαϊκό τραγούδι. Και μάλιστα νομίζω με όλη την ταπεινότητα ότι μπόρεσα και στάθηκα εισάξια στη μετέπειτα συνεργασία που είχα μαζί με τον Σταύρο Κουγιουμτζή και τον Απόστολο Καλδάρη. Θα μας τα πεις τώρα αυτά αφού ακούσουμε κάτι ακόμα. Τι θα ακούσουμε τώρα? Να βάλουμε τις διαδρομές από ένα CD που λέγεται «Σαν τραγούδι παλιό», σε μουσική του Αντώνη Πολίτη και πάλι σε στίχους του Νίκου Καρύμπα. Να τα ακούσουμε. Να τη λοιπόν η Βάσια που τραγουδάει λαϊκό τραγούδι. Να. Αυτό δηλαδή έγινε η διαδρομή σου. Ξεκίνησε από το Περιβόλι του Ουρανού για να καταλήξεις να γυρίσεις και λαϊκά τραγούδια. Ναι, ναι. Πραγματικά είναι έκπληξη, ε? Μετά τα παιδικά που ακούσαμε. Και ερχόντουσαν στο Περιβόλι και μου λέγανε: «Καλά, τώρα σε είδαμε πριν από λίγες μέρες στην τηλεόραση με τα παιδικά. Βρε, εσύ τι θέλεις εδώ?» Εντάξει. Εντάξει, δεν με χαντάκωσε ο Νίκος. Δηλαδή, θέλω να σου πω αυτό το πράγμα, ότι με έβαλε σιγά σιγά στα λαϊκά. Πολύτιμη συνεργασία. Πολύτιμη συνεργασία. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα από τον Νίκο. Για τις τονικότητες, ότι πρέπει να τονίζω σωστά τις λέξεις, ορθοφωνία, γιατί ως και ως ηθοποιός του Κουν, ήξερε. Ήξερε πολύ καλά. Ναι. Ένας μεγάλος δάσκαλος, ένας λοιπόν, μεγάλος ο Νίκος Δημητράκης. Ναι, ο Νίκος, πολύ καλό. Τον θυμάμαι τι ωραία ερμήνευσε αυτό το ρόλο στο ρεμπέτικο. Στο ρεμπέτικο, του Φέρι. Ναι. Πολύ, καταπληκτικός. Πολύ ωραίος ήταν. Τώρα θέλω να έρθουμε στη γνωριμία σου με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Που στάθηκε καθοριστική. Στάθηκε καθοριστική. Ήταν αυτή η δεκαετία του 80-90 για μένα όντως πραγματικά ήταν καθοριστική για πάρα πολλά πράγματα, έτσι, και στην καριέρα και στη ζωή μου. Εκεί λοιπόν στο Περιβόλι ήρθε κάποια βραδιά ο Σταύρος ο Κουγιουμτζής, με άκουσε και ήθελε να συνεργαστούμε. Η συνεργασία ήταν σε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και μετά κλείσαμε αυτές τις συναυλίες με μία εκδήλωση στο Λυγκαβιτό μαζί με τον Γιώργο τον Ταλάρα. Α, εσύ ήσουν η γυναικεία φωνή. Η γυναικεία φωνή και ήταν και ο Μιχάλης ο Δημητριάδης. Είμαστε εμείς τα δύο μικρά παιδάκια μαζί με τον Γιώργο τον Ταλάρα, αυτόν τον απίστευτο τραγουδιστή. Όπου το πρόγραμμα του Λυγκαβιτού ξεκινούσε ο Γιώργος ο Ταλάρας. Και μετά εμφανιζόμαστε εμείς. Οπότε γύρισα στον Μιχάλη και του λέω: «Μιχάλη μου, τον Δημητριάδη, τι θα κάνουμε εμείς τώρα με τον Γιώργο τον Ταλάρα?» Αλλά ήταν όμως καταπληκτική. Πώς και έγινε αυτό, συνήθως βγαίνουν οι έτσι, και μετά ξαναβγήκε ο Γιώργος τον Ταλάρα και μετά όλοι μαζί και κλείσαμε τη συναυλία αυτή. Ένας χαρισματικός άνθρωπος, ένα πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος. Τώρα μιλάς για τον... Για τον Σταύρο τον Κουγιουμτζή. Εντάξει, δεν μπορώ να περιγράψω δηλαδή το τι καταπληκτικός άνθρωπος ήταν αυτός ο Σταύρος ο Κουγιουμτζής. Όχι μόνο σαν καλλιτέχνης και σαν προσωπικότητα. Έτσι με είχε σαν κόρη του. Ζούσα μέσα στην οικογένειά του, αλλά εντάξει, ο Σταύρος κάποια στιγμή αποφάσισε να τα παρατήσει όλα και να φύγει να πάει στα Μουδανιά. Και να ζήσει εκεί, μακριά από τα... Δεν ήταν και άνθρωπος, ξέρεις, που έκανε ντόρο γύρω από το όνομά του κτλ. Ήταν πολύ σεμνός, πάρα πολύ σεμνός. Και όταν αποσύρθηκε, ας πούμε, από τη κοινωνική ζωή, δεν δημιουργούσε πια? Όχι, πολύ λίγα πράγματα. Πάρα πολύ λίγα πράγματα. Είχε δώσει όμως ένα καλό έργο. Ένα βέβαια, είχε δώσει ολόκληρο έργο.
Και βέβαια ήταν και το τραγικό ήταν ότι ο Σταύρος πάθανε, είχε γράψει το τραγούδι «Το θα ήταν 12 του Μάρτη, μεσημέρι Κυριακής». Ναι, πάρα πολύ και, ωραίο. Το λέει η Αλέξη. Ναι, και πέθανε 12 του Μάρτη του 2005. 12 του Μάρτη. Προφητικό τραγούδι. Τι για να σκέψω. Πω. Ναι, ναι, ναι. Να ακούσουμε κάτι ακόμα δικό σου. Ναι. Ας ακούσουμε λοιπόν το «Με αγάπης από θέματα». Σε μουσική του Χρήστου του Γιαννόπουλου και σε στίχους του Κώστα του Ιερομνήμων. Ο Κώστας του Ιερομνήμων ζει στην Αμερική και μας στέλνει τους στίχους τους εδώ. Είναι Κύπριος. Είναι... Όχι, δεν νομίζω, δεν ξέρω. Α, επειδή ξέρω. Αυτά τα επίθετα ναι, ναι, ναι. ανήκουν σε Κύπριο. Και μάλιστα με το Χρήστο του Γιαννόπουλου, με αυτό το τραγούδι, ξεκινάει μια πια συνεργασία που εκεί από το 12 θα ακούσουμε τώρα αρκετά τραγούδια. Θα μας πεις, ναι, 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 θα ακούσουμε τραγούδια, είναι πολύ ωραία. Για πες μας, Βάσκε, ποια ήταν η αγαπημένη σου συνεργασία. Θα πω κάτι στερεότυπο που λένε όλοι. Ό,τι και αν έχω τραγουδήσει, το έχω τραγουδήσει μετά από επιλογή, οπότε και οι συνεργάτες γενικά που έχω, είναι όλοι πάνω, πρώτα απ' όλα είναι φίλοι μου. Οπότε δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Έχω τώρα πια και προσωπική επαφή δηλαδή, κοινωνική επαφή μαζί τους. Μες στη ζωή μου είναι, μες στο σπίτι μου μπαίνουν οι άνθρωποι αυτοί που συνεργάζομαι. Και δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι ποιο είναι το καλύτερο. Πάντως φαντάζομαι έτσι διαστητικά το λέω αυτό, ότι τα παιδικά τα ξεχώρισες καλά, ιδιαίτερα, εντάξει, τα ευχαριστήθηκες. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά έχω αγαπήσει όλες τις άλλες συνεργασίες που έχω κάνει. Γιατί ήταν μετά από επιλογή και μετά από πολύ αγάπη με τους ανθρώπους αυτούς. Πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Η φίλη μας η Νικολέτα λέει: ωραία τραγούδια, μπράβο Τόνια. Ποιο τραγούδι παίζει τώρα, κομματάρα, ποιο παίζει κιθάρα. Το έστειλε βέβαια πριν 25 λεπτά. Κιθάρα. Οπότε λογικά πιστεύω μήπως να ήταν το λίγο πιο ροκ. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου 25 λεπτά. Ναι. Ναι, ίσως με το τραγούδι που μπήκαμε, ίσως εννοεί ναι, η φίλη μας. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, τώρα. Ναι, τώρα είναι λίγο δύσκολο. Αν θες να μας πεις, Νικολέτα, κάποιους στίχους για να σου απαντήσουμε. Να χαιρετήσουμε το φίλο μας τον Άλεξ που λέει: καλά, έχω πάθει πλακάρα. Τι φωνάρα είναι αυτή, πάθος, όχι αστεία. Ευχαριστώ. Εκπληκτικές ερμηνείες. Έτσι. Ο Θείος μας ο Μπαρόφιος λέει: να μας πει και για το Σάκη που θα τραγουδήσει το δωράκι. Καλά, το απαντήσαμε αυτό πριν από λίγο. Το είπα. Νομίζω το είπαμε αυτό. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Αρίστο που λέει: Θεοχαρίδης είναι σωστό. Θεοχαρίδης, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Και φυσικά τον Αργύρη που λέει: εσείς θα θέλετε να τραγουδήσετε ένα μέρος από το Άξιον Εστί. Βεβαίως θα ήθελα, αλλά εγώ γενικά τραγουδάω, Θεοδωράκη. Σε όλες μου τις συναυλίες πάντα τραγουδάω, γιατί πάντα, οι περισσότερες συναυλίες μου είναι αφιερώματα. Δηλαδή, πρόπερση πάλι στο Γαλαξία, είχα τραγουδήσει ένα αφιέρωμα στο Γκάτσο και στο Μάνο Ελευθερίου, όπου βέβαια έβαλα μέσα Θεοδωράκη. Και πρέπει να πεις, Βάσια, ότι φυλάμε και μία έκπληξη, ναι, για το τέλος σήμερα. Ναι, στο τέλος λοιπόν του Θεοδωράκη θα σας πω. Θα πει ένα κομμάτι εδώ ζωντανά. Ακαπέλα. Να πούμε ότι έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Η Λάουρα λέει: έχετε κάνει τρομερή δουλειά. Υπάρχει κάποιος λόγος που το δικό σας όνομα δεν είναι από τα πρώτα, γιατί η φωνή είναι top. Ναι. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή. Είπα να μην το αναφέρω, αλλά δεν πειράζει, μια και είμαστε τώρα τόσο έτσι... Και ρωτάνε και οι φίλοι. Και ρωτάνε και είμαστε έτσι σε μια πολύ φιλική συντροφιά. Και θέλω να πω ότι από το 1990-91 σταμάτησα να τραγουδάω, δηλαδή να εμφανίζομαι σε κέντρα κτλ. Μόνο πολύ λίγες συναυλίες κράτησα. Μαζί με τον Κώστα τον... Έχω τώρα κάτι σκέφτομαι, τέλος πάντων. Ναι. Τον Κώστα το Μιλωνά, τον ιστορικό του ελληνικού τραγουδιού. Και έχω συνεργαστεί και με τον Χρήστο το Λεόντι την εποχή εκείνη του 90. Δυστυχώς μου τύχανε κάποια πάρα πολύ σοβαρά γεγονότα στην προσωπική μου ζωή. Και αποχώρησα από το χώρο για 10 χρόνια. Πολύ σοβαρά όμως. Και υγείας και προσωπικά θέματα. Λοιπόν, όπως ξέρετε, αυτό το επάγγελμα είναι πολύ αχάριστο. Ναι. Λείπεις δηλαδή για πολύ λίγο χρονικό διάστημα και λες ότι σε ξεχνάμε. Εκτός όμως από αυτό, γενικά δεν μπήκα στα γρανάζια
Του συστήματος. Του συστήματος. Ήμουνα αντίθετη, είχα δηλαδή μία στάση ζωής απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Ήμουν αποστασιοποιημένη. Και γι' αυτό οι συνεργασίες που έχω κάνει ήταν πάντα κατόπιν δηλαδή, φιλικές, πώς θα το πω. Δηλαδή είχα κάποια επαφή με τα παιδιά. Δεν έκανα ποτέ κάτι έτσι για να... Ναι, αλλά ο κόσμος πάντα σ' αγαπάει, Βάσια, και δεν ξεχνιούνται έτσι εύκολα οι καλές φωνές. Το ξέρω, πρέπει να υπάρχουν και πολλά κυκλώματα και πολλά συστήματα. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, αφού τα ξέρει ο κόσμος, δεν είναι κουτός. Ναι, είναι γνωστά. Εντάξει, αλλά από την άλλη έχει και κρίση. Όταν δεν καταλάβει. Όταν επανήλθα πάλι το 2002 με 3, εντάξει, πήγα αρκετά καλά, αλλά δεν τρέπομαι να το πω. Βρήκα μπροστά μου και πόρτες κλειστές. Εντάξει. Έκανα δηλαδή πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ξαναέρθω στα πράγματα πάλι και να έχω δουλειά. Εγώ νομίζω ότι η αγάπη του κόσμου... Βέβαια πάντα όμως είχα, δηλαδή αυτοί που πραγματικά με αγαπούσαν και με θέλανε, ήρθαν κοντά μου και συνεργαστήκαμε. Ναι, ακριβώς. Και η αγάπη του κόσμου σε φέρνει πάντα εκεί που πρέπει. Αν παιδιά, αλλά... είναι πολύ δύσκολο το επάγγελμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Να πει η Βασιλεία όμως πόσα μηνύματα έχουμε ακόμα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Αν θέλετε να συνεχίσουμε, είναι πάρα πολλά. Πολλοί κόσμοι στέλνουν την αγάπη του. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι, Βάσια. Ωραία, λοιπόν, θα ακούσουμε από ένα CD τα αστέρια στην αυλαία. Πάλι σε μουσική του Χρήστου του Γιαννόπουλου. Το «Επιστροφή» σε στίχους της Πολίνας Κωνσταντινίδου. Ωραία. Λοιπόν, Βάσχη, ναι, ακούσαμε σε ένα καταπληκτικό τραγούδι του Χρήστου Γιαννόπουλου, με τον οποίο συνεργάζεσαι. Ναι, τα τελευταία χρόνια τώρα, 3-4 χρόνια. Μπράβο, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ο Χρήστος ο Γιαννόπουλος είναι ένας νέος, όχι σχετικά νέος, δεν είναι πολύ γνωστός. Ο Χρήστος υπήρξε παραγωγός της δισκογραφικής δουλειάς που είχα κάνει την Άσπρη Γραμμή. Ναι. Με τον Ανακρότο Γεωργίου και την Κωστούλα Μητροπούλου. Ήταν 91. Ο παραγωγός του δίσκου. Ήταν ο παραγωγός του δίσκου. Είναι μες στα πράγματα ο Χρήστος, αλλά και αυτός κρατάει έτσι και αυτός μια στάση και μια ποιότητα ζωής. Και σε αυτά τα τραγούδια είναι μια σειρά που λέγεται «Αυλαία χρωμάτων, τα αστέρια στην αυλαία». Και κάνουμε, δηλαδή με μουσική δική του πάντα, συμμετέχουν αρκετοί στιχουργοί και κάποιοι τραγουδιστές. Και έχω κάποιες συμμετοχές. 2 τραγούδια, 3 τραγούδια. Ελπίζουμε να... Τώρα πάλι ετοιμάζεται καινούργια αυλαία. Να και... μας κάνετε την τιμή να έρθει στην εκπομπή. Θα χαρώ πάρα πολύ να τον καλέσετε. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο, γιατί πραγματικά αξίζει. Έχετε να ακούσετε πάρα πολύ ωραία τραγούδια από πολύ ωραίους τραγουδιστές. Ωραία, με πολύ χαρά. Αλλά θέλω να μου πεις και για τη συνεργασία σου με τον Απόστολο Καλδάρα. Λοιπόν, δεν το είπαμε. Ωραία. Ο Απόστολος Καλδάρας ήταν αμέσως, δηλαδή μόλις έκανα κάποιες συναυλίες με τον Σταύρο, τον Κουγιουμτζή, τον πρώτο καιρό της συνοδημίας μας, μετά από λίγα χρόνια. Αν θυμάσαι αυτές τις εμφανίσεις που είχε αρχίσει τότε στο Μισελ να είναι Χατζινάσιος Πανός. Βεβαίως. Τα δίδυμα. Εποχή, μπράβο, ναι, που είχαν αφήσει εποχή. Την εποχή λοιπόν εκείνη μετά τον Γιώργο τον Χατζινάσιο και τον Σπανό έγινε η πρόταση για με τον Σταύρο, τον Κουγιουμτζή και ο Απόστολος Καλδάρας. Α, για να εμφανιστούν μαζί στο Μισελ. Βέβαια. Και εκεί λοιπόν κάναμε τις εμφανίσεις, 30 εμφανίσεις και από τις εμφανίσεις αυτές βγήκε ένα βινήλιο τότε που ήταν τα τραγούδια μας ονομαζότανε. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις τώρα, είχα συνεργασία με 2 ιερά τέρατα. Βέβαια. Λοιπόν, πραγματικά και ο Απόστολος ο Καλδάρας, καταπληκτικός άνθρωπος και πατέρας μου, δεν το συζητώ, με αγαπούσε πάρα πολύ. Ήτανε να κάνουμε, ετοιμάζαμε έτσι μια δισκογραφική δουλειά. Μου έλεγε, Βάσια μου, θέλω να σου γράψω κάποια τραγούδια έτσι για τη φωνή σου και για το στυλ σου. Αλλά δυστυχώς πέθανε. Το 90. Καλά, δεν το συζητώ από ηθική και τιμιότητα, δεν το συζητάμε. Ο Απόστολος, τόσο δηλαδή και ο Απόστολος, όσο και ο Στάκος ο Κουγιουμτζής. Για όσους δεν ξέρουν, θέλω να πω ότι ο Καλδάρας ήταν δικηγόρος. Λοιπόν, δεν είναι γνωστό αυτό. Δεν ναι, ναι. Ο Απόστολος, μαζί με τον Μάνο το Χατζηδάκη, ήταν η πρώτη που δώσαν τα πνευματικά δικαιώματα στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Εντάξει.
όταν οι άλλοι τις παίρνανε τα τραγούδια είτε για 5 ευρώ ή για τίποτα που τα κλέβανε. Για μερικές δεκάρες. Για μερικές δεκάρες. Μάλιστα. Α, οι πρώτοι που δώσανε τα δικαιώματα. Ο Δε Χατζηδάκης, το «Είμα ητός χωρίστερα» ήταν η ευτυχία που πήγαινε ο Πούλη να το δώσει στο Θοδωράκη. Αλλά δεν ξέρω τι έγινε και παίρνει τους στίχους και τους ρίχνει κάτω από την πόρτα του Μάνου Χατζηδάκη. Το παίρνει ο Μάνος και κάθεται και γράφει αυτό το αριστούργημα. Ξέροντας όμως ο Μάνος, ζώντας μάλλον την ευτυχία και ξέροντας γνωρίζοντας το πάθος της που είχε για τα χαρτιά, της άνοιξε ένα λογαριασμό στην τράπεζα και της έβαζε λεφτά για να μπορεί να τα παίρνει ή για να μην ζητιανεύει για τους στίχους της. Μπράβο του Χατζηδάκη. Και τον ακολούθησε και ο Καλδάρας. Ο Καλδάρας, ναι, τους έδωσε τα πνευματικά δικαιώματα. Ήταν η πρώτη μας. Να, μια καλή είδηση που δεν το ξέρει ο πολύ ο κόσμος. Θέλω να πω έτσι, τίμιοι άνθρωποι, πολύ καλοί, καλλιεργημένοι. Τίμησαν έτσι τις πόλεις που γεννήθηκαν, τα τρίκαλα. Και τα μουσικά πράγματα και στην Ελλάδα. Καλά, δεν το συζητώ. Τι να πούμε τώρα για τη Μικρά Ασία, για το Βυζαντινό, Ισπανινό, τι να πούμε, εντάξει. Δεν το συζητώ. Να ακούσουμε. Και με τα ρεμπέτικα βέβαια που έγραψε, γιατί έγραψε και ρεμπέτικα τραγούδια. Βέβαια. Ο Απόστολος. Ο Καλδάρας μεγάλος έτσι. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα. Ναι, γιατί μας μείνανε μόνο 10 λεπτά να ακούσουμε δύο τραγούδια. Να ακούσουμε από την Αυλαία Ονείρων. Σε βγάζω λίγο από το. Να ακούσουμε τον Αγοραίο Έρωτα σε μουσική του Χρήστου Τούγιου, του Γιαννόπουλου και σε στίχους της Ελένη Μέια Σιμακοπούλου. Είναι πολύ καλή ανερχόμενη στιχουργό. Ο Αγοραίος Έρωτας, ναι. Ελένη Ασημακοπούλου. Ελένη Μέη Ασημακοπούλου. Yeah. Αγοραίος Έρωτας. Χρήστος Γιαννόπουλος. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εκπληκτικό. Συγχαρητήρια για την ερμηνεία. Ευχαριστώ πολύ. Και ο Γιαννόπουλος πραγματικά ένα έβριμα. Πάρα πολύ καλό. Σε αυτό το χώρο. Και καλό παιδί. Απίστευτο. Και τώρα τι θα ακούσουμε, για πες. Λοιπόν, θέλω εφόσον τελειώνουμε. Mm. Κάναμε το χειμώνα, παρουσιάσαμε ένα CD τις Ματωμένες Μέρες που αναφέρεται στα εγκλήματα που γίνονται στη Γάζα, στη Συρία, στην Ουκρανία, στην Αφρική. Που βλέπουμε αυτούς τους... Πάλι δουλειά του Γιαννόπουλου. Πάλι του Γιαννόπουλου με επιμέλεια της Ελένης Μέη Ασημακοπούλου, με πολλούς άλλους τραγουδιστές, την οποία παρουσιάσαμε στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Ηλιούπολης, υπό την αιγίδα της UNESCO και της Παλαιστινιακής Πρεσβείας. Ήρθαν Παλαιστίνοι φοιτητές που σπουδάζουν εδώ και χόρεψαν, ήρθε ο πρέσβης της Παλαιστίνης. Ήταν πολύ συγκινητική βραδιά, γιατί ξέρετε τι γίνεται τώρα κάτω εκεί, πώς ξεριζώνονται οι άνθρωποι. Βέβαια. Τα ζούμε. Και θέλω να ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που λέει «Η δύναμη του ανθρώπου». Να τα ακούσουμε. Σε στίχους της Ελένης Μέη Ασημακοπούλου και μουσική του Χρήστου Γιαννόπουλου. Να τα ακούσουμε. Βάσια, ωραία. Η παρέα σου ήταν καταπληκτική. Και η δική σας παρέα. Αλλά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σε ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε και τη Βασιλεία μας εδώ. Ευχαριστούμε πολύ, Βασιλεία μου. Για τον ήχο και τα μηνύματα τιμή που μου, εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα εδώ. Και θα σε παρακαλέσουμε τώρα να τελειώσουμε την εκπομπή μας. Με μια ερμηνεία που ξέρω, ένα κομμάτι του Αναγνωστάκη, δεν είναι? Του Μανώλη Αναγνωστάκη. Είναι η μουσική του Θεοδωράκη. Του Μίκ Θεοδωράκη και επίσης είναι του Μανώλη Αναγνωστάκη. Λοιπόν, εγώ... Λοιπόν, την αφιερώνω πραγματικά με όλη μου την αγάπη στους ακροατές μας. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τα καλά τους λόγια, με συγκινούν. Αλλά θα ήθελα έτσι ιδιαίτερα να το αφιερώσω και στην Έφη μας. Την αγαπάς. Τη Μαχημάρη. Την αγαπάς που μας πολύ. Ακούει αυτή τη στιγμή. Εγώ προτού να τραγουδήσει η Βάσια το καταπληκτικό αυτό τραγούδι, να σας χαιρετήσω, να σας ευχηθώ χρόνια πολλά ξανά, υγεία και χαρά, ό,τι επιθυμεί το καθένα σας. Θα είμαστε ξανά μαζί το ερχόμενο Σάββατο. Πρώτο Θεός, θα φιλοξενήσουμε το Μάκη Δελαπόρτα, το γνωστό συγγραφέα και ηθοποιό. Έχει να μας πει πάρα πολύ πολλά πράγματα. Έχει κάνει με το. Και να ευχηθώ και καλό Σαββατοκυριακό. Σ' ακούμε, Βάσια. Λοιπόν, καλοί μου ακροατές, θα ήθελα να τραγουδήσουμε μαζί
αυτό το τραγούδι, εσείς έτσι από το σπίτι σας και εγώ από εδώ, θα το θυμηθείτε. Θα το θυμηθείτε, ακούστε το. Δρόμοι παλιοί που αγάπησα και μισήσα τελειωτά, κάτω από τους ήχους των σπιτιών να περπατώ, νύχτες των γυρισμών αναποτρεπτές κι η πόλη νεκρή. Την ασημαντή παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά. Κάνε να σ' ανταμώσω κάποτε, φάζομαι χαμένο του πόθου μου κι εγώ, ξεχασμένος κι ατιθάσος, να περπατώ κρατώντας μια σπίθα τρεμοσβηστή στις υγρές μου παλάμες. Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω κανένα, κι ούτε κανένας, κι ούτε κανένας με γνώριζε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Φιλιά σε όλους. Σε όλους. Yeah.